Πάμε, τι άλλο έχουμε κι άλλο να μας πεις, κυρία Λούρο. Έχουμε και γάμο. Ποιος παντρεύεται. Δεν παντρεύεται, παντρεύτηκε. Ποια απλά παντρεύτηκε. Το αποκάλυψε τώρα. Παντρεύτηκε η Μαρία Κωνσταντάτου. Πριν περίπου ένα χρόνο πήρε τον θεατρικό επιχειρηματία τον Γιάννη Κέντ, με τον οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια δεσμό. Και μάλιστα το αποκάλυψε τώρα και είπε ότι πλησιάζουμε και στην επέτειο. Δηλαδή έχει περίπου ένα χρόνο που παντρεύτηκε. Με πολιτικό γάμο. Μάλιστα, τώρα αυτή ήταν η είδηση της ημέρας. Όχι, τι να ακούσουμε τι είπε. Κουτσομπόλα η Ισμήνη Ράλη, να ακούσουμε τι είπε. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος. Παιδιά, εδώ παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Παίρνουν την ώρα που μιλάμε αυτοί, παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Βγαίνουν σε πληστηριασμούς, αρπάζουν τα σπιτάκια του Έλληνα. Και τώρα μας νοιάζει ο κρυφός γάμος της κυρίας Κωνσταντάτου, που έχει λύσει το πρόβλημα της ζωής της για 10 γενιές. Να είναι καλά η γυναίκα. Για 10 γενιές έχει λύσει το πρόβλημά της. Δεν τα παρακολουθώ, αλλά νομίζω είχε παντρευτεί με τον κύριο Κυριακού κάποιος. Ναι. Τον Αίγης, τον Μήνο Κυριακού. Ναι. Δεν τα παρακολουθώ, αυτό το θυμάμαι. Όπου και τον πλήγωσε επίσης. Τον είχε πληγώσει η κυρία Μαρία Κυριακού.